Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην υβριδική αυτή τελετή βράβευσης για τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας και Κυπριακά Βραβεία Έρευνας. Και να συγχαρώ τους διοργανωτές για όλη αυτή την ενέργεια που έχουν δώσει ώστε να διοργανωθεί η τελετή διαδικτυακά. Τέτοιοι ετήσιοι θεσμοί είναι σημαντικό να υλοποιούνται έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες για να επιβραβεύεται η καινοτομία και η έρευνα. Αυτά άλλωστε είναι και τα σημαντικότερα πεδία στα οποία όλοι στηρίζουμε τις ελπίδες μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρωτού ξεκινήσουμε την τελετή, η οποία θα μεταδίδεται διαδικτυακά από το αυτό ειδικά διαμορφωμένο στούτιο που έχουν δημιουργήσει εδώ οι διοργανωτές, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα πιο κάτω. Κατά τη διάρκεια της τελετής δεν πρέπει να μετακινήσετε αφού γίνεται απευθείας μετάδοση διαδικτυακά και υπάρχουν κάμερες σε διάφορα σημεία. Επίσης, απαγορεύεται η μετακίνησή σας σε άλλες θέσεις, καθότι το σχέδιο με τα ονόματα ετοιμάστηκε και για σκοπούς ιχνηλάτησης. Η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της τελετής είναι υποχρεωτική. Παρακαλώ να υπάρχει ησυχία καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής και όπως απενεργοποιήσετε τα κινητά σας. Με το τέλος της παραγωγής, παρακαλώ όπως παραμείνετε στις θέσεις σας για οδηγίες αναφορικά με το πώς θα εξέλθετε του θεάτρου, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ πάρτε τις θέσεις σας. Η ψηφιακή τελετή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ και Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2020 αρχίζει αμέσως. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην ψηφιακή τελετή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ και Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2020. Παρακαλώ υποδεχτείτε την παρουσιάστρια της βραδιάς, Στέλλα Στυλιανού.
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, εξοχότατε κύριε πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους των διοργανωτών σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην τελετή απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, η οποία προβάλλεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Η φετινή τελετή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πανδημία του αόρατου εχθρού, που ακούει στο όνομα κορονοϊός, έχει εισβάλει για τα καλά στις ζωές όλων μας και έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, έχει δημιουργήσει και ένα κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι για τη σημερινή διαδικασία απονομής των βραβείων έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα στη βάση των σχετικών οδηγιών και των συστάσεων. Παρ' όλα αυτά, ο διαγωνισμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας διοργανώθηκε όπως και κάθε χρόνο και μάλιστα όπως θα ακούσετε και από τους ομιλητές, οι αιτήσεις που λήφθηκαν ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε αιτήσια βάση από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Αντίστοιχα, η επιλογή των νικητών των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με τη βοήθεια επιστημονικών αξιολογητών διεθνούς εμβέλειας. Για ακόμη μία χρονιά, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιβραβεύουν κορυφές καινοτομίες και τιμούν προσωπικότητες ερευνητών που ξεχώρισαν για το έργο τους. Οι νικητές κάθε χρονιάς αποτελούν πηγή έμπνευσης για τους μελλοντικούς οραματιστές, αποδεικνύοντας πως η Κύπρος αποτελεί έναν ολοζώντανο και δραστήριο πυρήνα καινοτομίας και έρευνας. Μέσα σε ένα περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό, με πολλές δυσκολίες και εμπόδια, κάποιοι τολμούν και αναζητούν νέες διαδρομές. Μετουσιώνουν σε πράξη το όραμά τους, είτε δημιουργώντας κάτι νέο, είτε διαφοροποιώντας το υφιστάμενο, λαμβάνοντας έτσι το εισιτήριο που τους τοποθετεί ανάμεσα στους πιο τολμηρούς και στους πιο καινοτόμους της Κύπρου. Έτσι λοιπόν, αυτούς που για 14η συνεχή χρονιά η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων θα αναγνωρίσει, θα στηρίξει και θα επιβραβεύσει. Παρακαλώ στο σημείο αυτό τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Κυριάκο Κόκκινο, όπως προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει την ομιλία εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος απολογείται δεν μπορούσε να είναι λόγω βεβαρμένου προγράμματος μαζί μας σήμερα, θα δώσω την δική του ομιλία. Φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την καθιερωμένη απονομή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και των Βραβείων Έρευνας 2020. Που έχουν θεσπίσει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένα θεσμό μέσα από τον οποίο επιβραβεύεται και ενθαρρύνεται η καινοτόμος και ερευνητική δραστηριότητα ως η πηξίδα για ένα νέο δρόμο που οδηγεί στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία της πατρίδας μας. Οι ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν επέτρεψαν δυστυχώς την ως ήθιστε διαζώσεις καθιερωμένη πραγματοποίησή της εκδήλωσης. Ωστόσο, οι διοργανωτές, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και χάρη στο πείσμα, τον ζήλο και την ευρηματικότητά τους, κατόρθωσαν την επιτυχή διοργάνωσή του. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και να εκφράσω την εκτίμησή μου στην ΟΕΒ και το ΙΔΕΚ, για την πρωτοβουλία αυτή, καθώς και για την εν γέννη προσφορά τους στα επιχειρηματικά, οικονομικά και κοινωνικά δρόμενα του τόπου μας και τη διαχρονική στήριξη στη υλοποίηση των πολιτικών ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η πολιτεία προς όφελος της Κύπρου με τελικό πάντοτε αποδέκτη τον πολίτη και την επιχείρηση. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο και τη σπουδαιότητά του ως αναπόσπαστο δομικό στοιχείο μιας ανταγωνιστικής παραγωγικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, υιοθετήσαμε μια στοχευμένη πολιτική η οποία θέτει στο επίκεντρό της την εξωστρεφή προσέγγιση και την διασύνδεση της εκπαίδευσης, της εμπειρογνωμοσύνης και της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, την αγορά εργασίας, την επιχειρηματική καινοτομία, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την απαραίτητη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μια συνέργεια βασισμένη στη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων που παράγουν την γνώση και εφαρμόζουν τις απαραίτητες πολιτικές υλοποίησής της, όπως είναι η δημόσια διοίκηση, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις και βεβαίως η ΟΕΦ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Κορονίδα των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήσαμε και υλοποιούμε αποτελεί η σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ως επίσης και ο θεσμός του επικεφαλής επιστήμονα, ως έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητάς μας για τον βέλτιστο συντονισμό των υφιστάμενων κυβερνητικών δραστηριοτήτων που άπτονται των τομέων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήσαμε ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης έρευνας και καινοτομίας. Ιδρύσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. Διευρύνθηκε ο ρόλος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ως εκτελεστικού βραχίωνα του νέου συστήματος χρηματοδότησης του τομείς έρευνας και καινοτομίας. Μεταξύ άλλων, στηρίξαμε την δημιουργία 4 νέων κέντρων αριστείας με ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ, διατηρώντας παράλληλα την χρηματοδότηση που ήδη καταβάλαμε στα 2 υφιστάμενα από το 2017. Επιπλέον, προκηρύχθηκαν από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προγράμματα επιχειρηματικής καινοτομίας για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από κυπριακές νεοφυείς αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, με σημαντικό προϋπολογισμό συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Στα προαναφερθέντα πρέπει να προσθέσω επίσης την αναθεώρηση του θεσμού του Startup Visa, τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε κυπριακές καινοτόμες επιχειρήσεις, τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης κεφαλαίου με αποδέκτη πάλι τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, με συνεισφορά της κυβέρνησης στα επόμενα χρόνια ποσού περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Την υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής blockchain και την υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής για τεχνητή νοημοσύνη. Τα όσα ενδεικτικά και μόνο προανέφερα αποτελούν απτή απόδειξη της βούλησης και της αποφασιστικότητας που διαθέτουμε για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου κράτους, αλλά και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας. Φίλες και φίλοι, η πλειάδα και η ποιότητα των συμμετοχών που κατατέθηκαν ως υποψηφιότητες στον διαγωνισμό αναβαθμίζουν το κύρος του θεσμού, τονίζοντας αφενός το αξιόλογο του ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδας μας και αφετέρου τις δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας της έρευνας και καινοτομίας. Στο σύνολό τους, οι προτάσεις πιστοποιούν πως τόσο ο ιδιωτικός τομέας, όσο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, προσδιορίζοντας τους στόχους και τις επιδόξεις τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ενισχύουν αφενός την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία μας και αφετέρου την επίτευξη ενός δυναμικού, βιώσιμου και ανθεκτικού αναπτυξιακού μοντέλου. Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου για ακόμη μια φορά να συγχαρώ την ΟΕΦ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την επικοδομητική συνεργασία τους, μέσα από την οποία πέτυχαν να καταστήσουν τα βραβεία αυτά θεσμό. Θερμά επίσης συγχαίρω τους διακριθέντες, αλλά και το σύνολο των υποψηφιοτήτων που με την καινοτόμο δράση τους επίσης ανοίγουν νέους ορίζοντες στους τομείς δραστηριοποίησής τους και στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Έρευνας και Καινοτομίας και σημειώνουμε την τεράστια σημασία που αποδίδει η πολιτεία στην καινοτομία και την έρευνα. Ο διαγωνισμός για την απονομή
Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Κόκκινε. Θα ήθελα, εκτός κειμένου και ως υφυπουργός, να εκφράσω την αγάπη, την συγκίνηση, αλλά και το θαυμασμό που νιώθω σήμερα, γιατί αυτά είναι τα 14 βραβεία καινοτομίας και τα βραβεία έρευνας. Ήμουν και στα 14 είτε μέλος είτε πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και τώρα ως υφυπουργός έρευνας και καινοτομίας, εξακολουθώ να είμαι μαζί σας. Λέω με συγκίνηση γιατί όταν το ξανακινήσαμε παλιά πριν 14 χρόνια στην ΟΕΒ αυτόν τον θεσμό, ήταν άγουρα τα πράγματα. Δεν είμαστε σίγουροι αν αυτό θα είχε το εκτόπισμα και το αποτέλεσμα που επιδιώκαμε. Χρόνο με το χρόνο είδαμε ότι η επιχειρηματικότητα, το οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας του τόπου μας ορίμασε και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να θαυμάζουμε, γι' αυτό είπα θαυμάζω, αποτελέσματα για τα οποία πρέπει η χώρα μας να είναι περήφανη. Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο επιδιώκουμε να καθιερώσουμε ως την αιχμή του δόρατος για την βιωσιμότητα της οικονομίας και την κοινωνική ευημερία του τόπου μας, βασίζεται πάνω σε ακριβώς την ικανότητά μας να παράγουμε γνώση και να μπορούμε να μετατρέψουμε τη γνώση σε προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα της χώρας μας. Γι' αυτό επιτρέψτε μου για ακόμα μια φορά να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες και για τα 14 χρόνια να συγχαρώ την ΟΕΒ, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύω στην Επιτροπή και ως Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΕΒ που έχω υπηρετήσει και να ευχηθώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, ο διαγωνισμός για την απονομή των βραβείων καινοτομίας καθιερώθηκε από την ΟΕΒ το 2006 και έχει πλέον καταστεί ο σημαντικότερος θεσμός επιβράβευσης των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που εργάζονται και καινοτομούν για ένα καλύτερο αύριο. Παρακαλώ στο σημείο αυτό τον Αντιπρόεδρο της ΟΕΒ και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Βραβείου Καινοτομίας, τον κύριο Δημήτρη Βάκη, όπως προσέλθει στο βήμα για να απευθύνει το χαιρετισμό του Προέδρου της ΟΕΒ. Χαίρετε και από εμένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό για τα καλά λόγια και να τον διαβεβαιώσω ότι η ΟΕΒ θα συνεχίσει να στηρίζει και να υποστηρίζει όλες τις επιχειρήσεις και αυτές που καινοτομούν και αυτές που αγωνίζονται καθημερινά στο επιχειρήν. Θα ήθελα να αναγνώσω, όπως αναφέρθηκε, την ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχανών, του κύριου Γιώργου Πέτρου, ο οποίος δυστυχώς αδυνατή να είναι σήμερα μαζί μας. Και συνεπώς θα το κάνω εγώ εκ μέρους του. Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ και κύριε Πρέσβη που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στη 14η τελετή απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ και των Βραβείων Έρευνας ΙΔΕΚ. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, τόσο για την οικονομία όσο και για ολόκληρη την κοινωνία, βρισκόμαστε και πάλι, έστω και διαδικτυακά, για να γιορτάσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που προκάλεσε η πανδημία, αναγκαζόμαστε να καινοτομήσουμε και εμείς στον τρόπο διεξαγωγής της τελετής. Έτσι, όσοι ενδιαφέρονται για την καινοτομία και την έρευνα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά αυτούς που θα βραβευτούν απόψε. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αυτές, ιδιαίτερα σήμερα που το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με ασύλληψους ρυθμούς. Και αυτό φαίνεται εξάλλου και εκ του αποτελέσματος, αφού οι καινοτόμες επιχειρήσεις αποκτούν σημαντικό μερίδιο αγοράς με παράλληλη αύξηση στην αποδοτικότητά τους. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, οι επιχειρήσεις που καινοτομούν συνεχώς έχουν κατά μέσο όρο διπλάσια κέρδη από τις υπόλοιπες. Η διαχείριση της καινοτομίας από το στάδιο γέννησης μιας καινούργιας ιδέας στην αξιολόγηση της και τέλος στην ανάπτυξη και εφαρμογή της, είναι μια ιδιαιτέρως επίπονη και απαιτητική διαδικασία.
και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας. Φέτος, που ο πλανήτης ολόκληρος δοκιμάζεται από αυτή την ασύλληπτη πανδημία του κορονοϊού COVID-19, αισθανόμαστε ανακούφιση που ανήκουμε στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Από νωρίς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπευσε να στηρίξει τα κράτη-μέλη μέσω εξειδικευμένων ταμείων όπως είναι το SURE και το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας έχει ορίσει την καινοτομία ως ένα από τους βασικούς του πυλώνες που θα συμβάλλουν στην επαναφορά της κανονικότητας όσο πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται. Ο ρόλος της καινοτομίας στον αγώνα για γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στην ευημερία θα είναι καθοριστικός. Ο φετινός διαγωνισμός είναι εμπλουτισμένος και αναβαθμισμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού για πρώτη φορά, πέρα από τον πρωτογενή, τον μεταποιητικό, τις υπηρεσίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα απονεμηθεί και ένα πέμπτο βραβείο που επικροτεί την κοινωνική καινοτομία. Τραγική ηρωνία θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, αφού όταν εξαγγέλαμε το συγκεκριμένο βραβείο πριν από ένα ακριβώς χρόνο, κανείς από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί τη σημαντικότητα της κοινωνικής καινοτομίας σε όλη τη διάρκεια του 2020. Και πράγματι, οι δοκιμασίες που αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κοινωνία σε αυτή την πανδημία, χρειάστηκαν καινοτόμο σκέψη για να ξεπεραστούν. Η κυπριακή κοινωνία έδειξε ότι σε ακόμα μια κρίση βρίσκει τους τρόπους και τις λύσεις για να ξεπερνά το κάθε εμπόδιο και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα γεννήθηκαν πολλές καινοτομίες προς την κατεύθυνση αυτή. Η ΟΕΒ αισθάνεται ότι έβαλε και αυτή το λιθαράκι της στον αγώνα για την αριστεία, την αλληλεγγύη, την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό με τις πολυετείς προσπάθειες για προώθηση της καινοτομίας. Φέτος, παρά τις δυσκολίες του επιχειρηματικού κόσμου, γνωρίζουμε ότι οι συμμετοχές πέρασαν κάθε προηγούμενο σε αριθμό, αλλά και σε ποιότητα. Δυστυχώς, η Επιτροπή έπρεπε να βραβεύσει μόνο τις 5 από αυτές. Απευθυνόμενος προς τις δεκάδες υποψηφίων που τόλμησαν να καινοτομήσουν, εκφράζω την απεριόριστη εκτίμηση και θαυμασμό της ΟΕΒ και τους συγχαίρω θερμά για όλα όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Οι προσπάθειες όλων είναι αξιέπαινες και θα πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Ο διαγωνισμός αυτός δεν θα μπορούσε να καθιερωθεί χωρίς τη στεναρή στήριξη και συνεργασία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η ΟΕΦ τους ευχαριστεί ιδιαίτερα για την αγαστή συνεργασία και τη στήριξή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής του Βραβείου Καινοτομίας, καθώς και το προσωπικό της ΟΕΦ για τη σημαντική εργασία που επιτελούν και τη βοήθειά τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της ΟΕΦ και αναμένουμε τη συνέχιση της πολυσχηδούς δράσης της ΟΕΦ τόσο στην προώθηση της καινοτομίας όσο και στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον τόπο μας. Η απόψινή λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων είναι αποτέλεσμα μιας πολύμηνης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης όλων των υποψηφιωτήτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προχωρεί απόψε στην απονομή των βραβείων επιβραβεύοντας επιτυχίες κυπριακών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Κατά τα περασμένα χρόνια ξεχώρισαν και βραβεύθηκαν δεκάδες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί ανάμεσα σε εκατοντάδες πολύ αξιόλογες συμμετοχές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Κύπρος είναι ένας ολοζώντανος πυρήνας καινοτομίας. Το νησί μας διαθέτει όχι μόνο το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη δίψα για διακρίσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να τονίσουμε πως η έρευνα, όπως είναι γνωστό, αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της καινοτομίας. Τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας καθιερώθηκαν το 2007 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και έχουν καθιερωθεί από τότε ως ετήσιος θεσμός. Παρακαλώ τώρα τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας, Πρόεδρο του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και Επικεφαλής Επιστήμονα, δόκτωρα Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο, όπως προσελθεί στο βήμα για το δικό του χαιρετισμό, που αφορά και στους δύο θεσμούς βράβευσης. Εντύμε, κύριε Υφυπουργέ Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, φίλε Κυριάκο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά
που σας καλωσορίζω στη 14η τελετή απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ, που επιβραβεύουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, καθώς και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας ΙΔΕΚ, του μοναδικού θεσμού στην Κύπρο, ο οποίος επιβραβεύει την ερευνητική αριστεία. Πέραν από τη σημαντικότητα του σε εθνικό επίπεδο, τα βραβεία καινοτομίας έχουν τύχη αναγνώρισης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως βέλτιστη πρακτική για την προώθηση της καινοτομίας και δημιουργικότητας στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να συγχαρώ τον εμπνευστή που βρίσκεται πίσω από αυτά, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, πέτυχε να προβάλλει και να προάγει τον κομβικό ρόλο της καινοτομίας, της έρευνας, στηρίζοντας με έμπρακτο τρόπο το έργο που επιτελείται. Οι προβολείς δικαιωματικά ανήκουν στους βραβευθέντες που μετοσιώνουν αυτόν τον κομβικό ρόλο σε αποτέλεσμα. Σας συγχαίρω για την αδάμαστη περιέργειά σας, το καινοτόμο πνεύμα και την αοκνή επιμονή σας που αποτέλεσμα έχουν τα σπουδαία επιτεύγματά σας, τα οποία με τιμή αναγνωρίζουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει συνεχώς με ταχύτατους ρυθμούς, με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας να καλούν όλους μας για εξεύρεση λύσεων προς άμβληση των κοινοοικονομικών επιπτώσεων. Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία έχουν την απάντηση. Λειτουργώντας οριζόντια, αποτελούν λύση που θα αντιμετωπίσουν σύγχρονα προβλήματα, θα αναβαθμίσουν υπηρεσίες και προϊόντα, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Αφουγκραζόμενοι στις απαιτήσεις και προκλήσεις της εποχής, η πολιτεία θέτει υψηλούς στόχους προς ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν. Μέσα από δραστικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και τη σύσταση του θεσμού του επικεφαλής επιστήμονα που έχω την τιμή να υπηρετώ, η πολιτεία έχει υιοθετήσει μια ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση να διαμορφώσει ένα νέο οικονομικό μοντέλο, ένα μοντέλο που θα μετουσιώνει την έρευνα και καινοτομία σε θεμέλιο λίθο ανάπτυξης, θα συμβάλλει στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της κυπριακής οικονομίας, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Η σταδιακή αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των κυπριακών καινοτόμων επιχειρήσεων και των επιτευγμάτων στον τομέα της έρευνας είναι εντυπωσιακή. Μας γεμίζει με ικανοποίηση αλλά και αυτοπεποίθηση για την επόμενη μέρα. Ενδεικτικά, η χώρα μας καταγράφει απόκληση μόλις 3% μακριά από την κατηγορία των Strong Innovators of European Innovation Scoreboard, ενώ κατατάσσεται 28η στον παγκόσμιο δίχτυ καινοτομίας σε σύνολο 129 χωρών και βρίσκεται στη 44η θέση από 141 οικονομίες βάσει του παγκόσμιου δίχτυ ανταγωνιστικότητας. Σαφώς, υπάρχουν ακόμη αρκετά που πρέπει να γίνουν, όπως η ενδυνάμωση της διασύνδεσης έρευνας με τη βιομηχανία, η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας, η στήριξη των νέων ερευνητών, η διεθνοποίηση του οικοσυστήματος. Ωστόσο, τα δείγματα γραφής που προανέφερα είναι ενδεικτικά της δυναμικής που αναπτύσσεται στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, μέσα από την αναβαθμισμένη σημασία που αποδίδουν οι κυπριακές επιχειρήσεις και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στην προώθηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας στις βασικές λειτουργίες τους, αναβαθμίστηκε και ο ρόλος του θεσμού που δημιουργήθηκε και ανέπτυξε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ΟΕΒ. Σε αυτά τα 14 χρόνια ύπαρξής του, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αλλά και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα για να συμμετέσχουν στο διαγωνισμό είναι εμφανές και συνεχώς αυξανόμενο. Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία ευρύτερα. Παρ' όλα αυτά, σε μια περίοδο που αρκετές επιχειρήσεις υπολειτουργούν,
ή βασίζονται στα κρατικά σχέδια στήριξης για την επιβίωσή τους, η αναζήτηση για κάτι καινούριο και διαφορετικό φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ενώ όλοι οι οικονομικοί δείχτες που παρουσιάζουν πτώση, η ανάγκη αναζήτησης καινοτομίας εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στον αριθμό των συμμετέχοντων του διαγωνισμού βραβείων καινοτομίας ΟΕΦ 2020. Η φετινή χρονιά ήταν με διαφορά η πλέον πετυχημένη σε αριθμό αιτήσεων από την έναρξη του θεσμού, προσελκύοντας 57 υποψηφιότητες. Άξια αναφοράς είναι επίσης η φετινή προσθήκη ενός επιπλέον βραβείου, πέραν από τον πρωτογενή τομέα, το μεταπητικό, τον τομέα των υπηρεσιών και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για πρώτη φορά φέτος θα απονεμηθεί και ένα πέμπτο βραβείο, αυτό της κοινωνικής καινοτομίας. Η ιδέα για την προσθήκη του βραβείου αυτού γεννήθηκε από την διαπίστωση ότι αρκετές αιτήσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια παρουσίαζαν αξιόλογες καινοτομίες που ενώ δεν συνιστούσαν κερδοφόρες υπηρεσίες ή προϊόντα, εντούτοις παρήχαν τεράστια προσφορά και αξία στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από μια διαδικασία που κινήθηκε κυρίως ψηφιακά, η Επιτροπή Αξιολόγησης με ικανοποίηση είδε υποψηφίους προηγούμενων ετών να επιστρέφουν παρουσιάζοντας βελτιωμένες προτάσεις ή ακόμα και εντελώς καινούργιες ιδέες που οδήγησαν στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών τους, στη διείσδυσή τους σε νέες αγορές, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα βραβεύονται απόψε και επιβραβεύονται για την επιμονή τους να βελτιώσουν αυτό που πίστεψαν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μου και προς τα μέλη της Επιτροπής για τη στενή και αγαστή συνεργασία που είχαμε. Την Επιτροπή αποτελούσαν πέρα από τον υποφαινόμενο ο Δόκτωρ Στέλιος Χειμώνας, ο κύριος Δημήτρης Βάκης, ο κύριος Θεόδωρος Λουκαΐδης, η κυρία Λίλιαν Πέτρου, ο κύριος Άρης Αναστασιάδης και ο κύριος Κώστας Χριστοφίδης. Επιτρέψτε μου και πάλι να συγχαρώ από καρδιάς όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό και να τους ευχηθώ κάθε επαγγελματική ανέλυξη και επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμα μία φορά τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια προς τους αποψινούς νικητές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν μέσα από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία. Ο συντονισμός του διαγωνισμού Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας δεν θα ήταν κατορθωτός χωρίς τη στήριξη του προσωπικού της ΟΕΒ και ιδιαίτερα από τους κύριους Αντώνη Φραγκούδη, Γραμματέα της Επιτροπής και Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, την κυρία Άντρια Λαού, Επικεφαλής του Γραφείου Λεμεσού Πάφου και τον κύριο Μάρκο Καλή, Λειτουργό Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. Εκλεκτή προσκεκλημένη στη σημερινή εκδήλωση απονέμονται επίσης και τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, σκιαγραφώντας επί της ουσίας την άμεση διασύνδεση έρευνας και καινοτομίας. Από το 2007 μέχρι σήμερα, τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας αποτελούν την κορυφαία τιμητική διάκριση για την ερευνητική κοινότητα του τόπου μας, ενώ εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας, έρευνας και καινοτομίας. Επιδίωξη του ΙΔΕΚ είναι η επιβράβευση των επιστημόνων της χώρας μας, αλλά και ενίσχυση του δημιουργικού έργου που παράγουν και της συνεχούς προσπάθειάς τους. Μιας προσπάθειας που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους και ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη χώρα μας και στο εξωτερικό. Ειδικότερα τα βραβεία έρευνας θα απονεμηθούν φέτος σε 4 ερευνητές με διεθνούς αναγνωρισμένο έργο. Ο διακεκριμένος ερευνητής που βραβεύεται σήμερα είναι ένας καταξιωμένος επιστήμονας στον τομέα των επιστημών ζωής, ο οποίος μέσα από τα επιτεύγματα και την ερευνητική του αριστεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κύπρο και στον διεθνή χώρο, προβάλλοντας και τιμώντας ταυτόχρονα την Κύπρο. Βραβεύονται επίσης και 3 νεαροί ερευνητές για το ερευνητικό έργο που παράγουν στις θεματικές ενότητες επιστημών ζωής, των φυσικών επιστημών και μηχανικής και των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών,
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας Διακεκριμένος Ερευνητής, την οποία αποτελούσαν διεθνούς φήμης επιστήμονες, ο Δόκτωρ Εμμανουήλ Δερμιτζάκης, Διευθυντής του Κέντρου Γονιδιώματος Health 2030 και καθηγητής γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Κουμενή, Διευθυντή Ερευνών και Συμπρόεδρος στο Τμήμα Ραδιογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας, τη Δόκτωρ Νίνα Παπαβασιλείου, καθηγήτρια και προϊστάμενη του Τμήματος Ανοσοποικιλότητας στο Γερμανικό Κέντρο Ερεύνας για Καρκίνο και στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδεβέργης. Επίσης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΚ, κύριο Μπάμπο Πάντζαρο, καθώς και τον υποφαινόμενο. Οι υποψηφιότητες για το βραβείο νέος ερευνητής αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του εξωτερικού σε μια διαδικασία αξιολόγησης δύο φάσεων, με βάση το σχετικό αντικείμενο της κάθε υποψηφιότητας. Όλες ανεξαρτήτως υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από τρίτο άτομο ή φορέα. Δράττομαι λοιπόν της ευκαιρίας να ευχαριστήσω τον κάθε αξιολογητή ξεχωριστά για την καθοριστική συμβολή του και την αμέριστη στήριξη που παρήχε σε αυτό το απαιτητικό αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον ταξίδι. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Γενικό Διευθυντή του ΙΔΕΚ, κύριο Θεόδωρο Λουκαΐδη, και τα αρμόδια στελέχη του ΙΔΕΚ, κυρία Κατερίνα Καρακασίδου και κύριο Μαρίνο Φωτιάδη, που συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχή υλοποίηση των διαγωνισμών και την άρτια διοργάνωση των βραβείων. Κυρίες και κύριοι, η επίτευξη συνεργειών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της χώρας αποτελεί κλειδί για την εμπορική αξιοποίηση του έργου που παράγεται και τη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση σας διαβεβαιώ πως τόσο εγώ προσωπικά, όσο και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, θα συνεχίσουμε με προσήλωση να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος και την εδραίωση των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον τόπο να προχωρήσει ακόμη πιο μπροστά. Καταλήγοντας, θα ήθελα ξανά να συγχαρώ τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης και όλους τους βραβευθέντες για το εξαίρετο έργο που παράγουν. Αποτελείται πρότυπα, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά του τόπου μας. Συνεχίστε λοιπόν το σπουδαίο σας έργο με τον ίδιο ζήλο και ενθουσιασμό. Η Κύπρος σας χρειάζεται. Να ευχηθώ σε όλους ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, γιατί μαζί πάμε τη χώρα πιο ψηλά, πιο μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμείνετε μαζί μας όμως, γιατί θα προχωρήσουμε στην απονομή των βραβείων καινοτομίας. Να δούμε πρώτα το βίντεο και θα επανέλθετε στη σκηνή. Να δούμε το βίντεο και θα καλέσουμε και τους απονεμητές. Καινοτομία. Μια έννοια. Οι ρίζες της οποίας μας μεταφέρουν πίσω στο πολύ μακρινό παρελθόν. Τότε που ο άνθρωπος πρωτοεμφανίστηκε στη γη. Καινοτομίες που άλλαξαν ριζικά τον κόσμο μας. Άνθρωποι που με τις ιδέες τους καινοτόμησαν και άνοιξαν τον δρόμο για εμάς σήμερα. Φτάνοντας το σήμερα, βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα σε δικούς μας ανθρώπους. Ανάμεσα σε ανθρώπους που ονειρεύτηκαν, ανθρώπους που μελέτησαν, ανθρώπους που συμβουλεύτηκαν, που πίστεψαν χωρίς να δηλιάσουν και χωρίς να διστάσουν στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί τόλμησαν, μετατρέποντας την ιδέα σε πράξη, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που κινείται με γοργούς ρυθμούς και τίποτα δεν αφήνει το ίδιο. Μετουσίωσαν σε πράξη το όραμα, την πρωτότυπη, την καινοτόμα εκείνη η ιδέα τους, είτε δημιουργώντας κάτι νέο, είτε διαφοροποιώντας το υφιστάμενο, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο που τους τοποθετεί σήμερα ανάμεσα στους τολμηρούς και καινοτόμους. Η καινοτομία είναι συνυφασμένη με την πρόοδο και την ανάπτυξη. Αποτελεί μια έννοια κλειδί για το επιχειρήν και την επιτυχία, επηρεάζοντας όχι μόνο αυτούς που τη δημιουργούν, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανάμεσά μας βρίσκονται αυτοί που με τις λαμπρές ιδέες τους, με τις νέες τεχνολογίες, τις γνώσεις και το πείσμα τους, δημιουργούν ένα φωτεινό μέλλον για όλους μας και μας κάνουν περήφανους. Είναι αυτοί που θα συνδέσουν την κυπριακή οικονομία με το μέλλον της οικονομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων. Η καινοτομία είναι ο τελικός προορισμός της διαδρομής ενός αεροπλάνου που κινείται προς την επιτυχία και την ανάπτυξη.
Και όπως είπε κάποτε ο Steve Jobs, innovation is the only way to win. Το βραβείο καινοτομίας της ΟΕΒ για το 2020 στο πρωτογενή τομέα απονέμεται στα προϊόντα Μελώνα, φυσικά τρόφιμα τοπικής παραγωγής και βιολογικής πιστοποίησης και πιο συγκεκριμένα στα προϊόντα Μελώνα Honey Spreads. Τα καινοτόμα προϊόντα διατροφής Μελώνα από φυσικά γεωργικά προϊόντα του τόπου μας χαρακτηρίζονται από τη μικρότερη δυνατή επεξεργασία με πρωταγωνιστές πρώτες ύλες όπως είναι το μέλι, το χαρούπι, το σταφύλι και η ελιά. Η νέα γενιά προϊόντων, τα Μελώνα Honey Spreads, είναι πρωτοπόρα επαλήματα από άβραστο μέλι και ξηρούς καρπούς, κυπριακά σούπερ φρούτα όπως είναι το χαρούπι, το ρόδι και το σταφύλι, αλλά και από ξηραμένα βότανα. Σε αντίθεση με το συνηθισμένο μέλι, έχουν στερεή μορφή και βελούδινη υφή. Τα αλήματα διατροφής Μελώνα διακρίνονται για την ξεχωριστή μορφή, για το ότι είναι 100% φυσικά και γιατί παράγονται με τη λιγότερη δυνατή επεξεργασία, έτσι ώστε να διατηρούν την αυθεντική γεύση και τη μεγάλη θρεπτική αξία των αγνών συστατικών τους. Η ιδέα για τα Μελώνα Honey Spreads γεννήθηκε από την επιθυμία δημιουργίας νέων προϊόντων με βάση το άβραστο μέλι, που να διαθέτουν ποικιλία μοναδικών γεύσεων και μεγάλη θρεπτική αξία. Μετά από πολλές έρευνες, η ομάδα πίσω από τα προϊόντα Μελώνα σχεδίασε μια νέα μέθοδο και ένα μηχάνημα που επιτρέπουν τη δημιουργία 100% φυσικών αλυμάτων από άβραστο μέλι με ομοιογενή απαλή υφή, σημαντικής θρεπτικής αξίας και με ταυτόχρονη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία παραγωγής. Η καινοτομία αυτή των προϊόντων Μελώνα Honey Spreads εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Το βραβείο καινοτομίας της ΟΕΒ για το 2020 στον τομέα της μεταποίησης απονέμεται στην Handy Spa για την παραγωγή του πρώτου πιστοποιημένου χειροποίητου βιολογικού σαπουνιού και με απολύτως μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον, τα ζώα, την ανθρώπινη υγεία. Η Handy Spa εξασφάλισε από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες το 2015 την πρώτη άδεια στην Κύπρο για την παραγωγή βιολογικών καλλυτικών και χειροποίητων σαπουνιών που βασίζεται σε πρώτες ύλες του τόπου. Η ποικιλία των προϊόντων της περιλαμβάνει 23 διαφορετικά σαπούνια και 6 κρέμες με λάδι κάναβης για σώμα και πρόσωπο. Όλα είναι πιστοποιημένα βιολογικά από τον οργανισμό EcoCert και εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για τα Δικαιώματα των Ζώων PETA. Το premium σαπούνι από λάδι κάναβης διαθέτει παγκόσμια αποκλειστικότητα παραγωγής στην κατηγορία του. Η καινοτομία στα σαπούνια Handy Spa εγγύεται στο ότι παράγονται από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση στο χέρι και ότι αποτελούνται από 100% βιολογικά συστατικά, χωρίς καθόλου χημικές, τοξικές ουσίες ή τοξικά χρώματα, αρώματα, αλλεργιογόνα ή συντηρητικά. Δεν γίνονται δοκιμές πάνω σε ζώα και επίσης δεν χρησιμοποιούνται ζωικά συστατικά. Μερικές από τις πρωτοποριακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται πρώτη φορά σε Κύπρο και Ευρώπη για την παραγωγή των σαπουνιών Handy Spa είναι η ψυχρή μέθοδος, η ορίμανση 89 ημερών, χάρη στην οποία το σαπούνι αποκτά τις ωφέλιμες ιδιότητές του και το νερό αντίστροφης όσμωσης. Τα Handy Spa είναι πλήρως βιοδιασπόμενα με μηδενική επιβάρυνση στο περιβάλλον, γεγονός που υποστηρίζεται και από την ανακυκλώσιμη συσκευασία τους. Μέσα στο 2020 και με χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Handy Spa προχώρησε σε ακόμα μία καινοτομία. Δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το χειροποίητο βιολογικό σαπούνι από χαρούπι. Το βραβείο καινοτομίας της ΟΕΒ στον τομέα των υπηρεσιών απονέμεται στα ελληνικά πετρέλαια και πιο συγκεκριμένα στη θυγατρική τους ECO Κύπρου για την εφαρμογή ECO Smile. Η έξυπνη εφαρμογή διασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη άνεση, ταχύτητα και ευκολία χρήσης από τους καταναλωτές, συνδυάζοντας την ασφάλεια με μια ευχάριστη συνάμα εμπειρία και εξυπηρέτηση. Η πρωτοποριακή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα τόσο για πληρωμή των καυσίμων, όσο και για ανεφοδιασμό ανέπαφα και ολοκληρωμένα μέσα από το κινητό, χωρίς ο καταναλωτής να χρειάζεται να κατεβεί από το όχημά του ή να έρθει σε επαφή με υπάλληλο του πρατηρίου. Μέσω της εφαρμογής ECO Smile, διαθέσιμη σε όλα τα πρατήρια ECO Κύπρου, ο καταναλωτής ενεργοποιεί την αντλία καυσίμων με 3 απλές κινήσεις στο κινητό του, πληρώνει μέσα από την εφαρμογή και ακολούθως ο υπάλληλος του πρατηρίου ανεφοδιάζει το όχημά του χωρίς καμία διάδραση μεταξύ τους. Το ECO Smile αποτελεί πρωτοπόρο καινοτομία για την Κύπρο, αφού η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μέχρι στιγμής μόνο σε 10 χώρες παγκοσμίως. Ο καταναλωτής μπορεί να κατεβάσει το ECO Smile στο κινητό του τηλέφωνο δωρεάν από τα Google Play, App Store και το App Gallery.
Το βραβείο της ΟΕΒ για το 2020 στον ευρύτερο δημόσιο τομέα απονέμεται στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου για το καινοτόμο λογισμικό πρόβλεψης παραγωγής ενέργειας που υποστηρίζεται από ευφυείς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας της Μονάδας ΦΟΣ έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό λογισμικό εργαλείο που αφορά τις ωριές και ημερήσιες προβλέψεις παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων. Το προηγμένο λογισμικό δίνει τη δυνατότητα για προβλέψεις βελτιωμένης ακρίβειας σε διάφορα κλίματα, μάλιστα μειώνοντας το περιθώριο σφάλματος σε ποσοστό μικρότερο από 5%. Η καινοτομία της ερευνητικής ομάδας ΦΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται επιτυχώς ένα βήμα πριν την εμπορευματοποίησή της και αναμένεται να αξιοποιηθεί τόσο στην Κύπρο όσο και παγκόσμια σε διάφορους φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Το ανταγωνιστικό αυτό προϊόν για την ενεργειακή αγορά κατέχει ήδη αποδεδειγμένη λειτουργία σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Το λογισμικό δίνει στο διαχειριστή συστήματος διανομής Κύπρου τις ωριές και ημερήσιες προβλέψεις παραγωγής ενέργειας για όλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΕΚ. Έτσι, υπολογίζεται με ακρίβεια ο όγκος ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Τα φωτοβολταϊκά αναμένονται ως η κυρίαρχη ανανεώσιμη τεχνολογία στην Κύπρο για τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη καινοτομία καθίσταται εξαιρετικά χρήσιμη ως μέσο αύξησης των εσόδων, μεταξύ άλλων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως software as a service ή και να ενσωματωθεί σε άλλα εργαλεία. Το βραβείο της ΟΕΒ για το 2020 στον τομέα κοινωνικής καινοτομίας απονέμεται στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Limited για την πρωτοβουλία της στη δημιουργία του δικτύου υποστήριξης #SupportCY. Η καινοτόμως πρωτοβουλία #SupportCY ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 από την Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με τον οργανισμό Reaction με στόχο την άμεση κάλυψη αναγκών και υποστήριξη κρατικών θεσμών σε καιρούς πανδημίας κόντρα στις δυσάρεστες συνέπειες του COVID-19. Μια πρωτόγνωρη συνέργεια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών και οργανωμένα σύνολα για την αποτελεσματική στήριξη του κρατικού μηχανισμού τη συγκεκριμένη περίοδο σε θέματα υγείας, κοινωνικής μέρημνας και εκπαίδευσης. Επιχειρήσεις, πελάτες και μη της Τράπεζας Κύπρου και οργανισμοί ανέπτυξαν διάλογο και συνεργασίες και όλοι συνεισέφεραν εθελοντικά προϊόντα, υπηρεσίες και οικονομική βοήθεια, υποστήριξαν και αλληλοϋποστηρίχθηκαν. Αυτός ο μοναδικός για τα κυπριακά και ίσως και παγκόσμια δεδομένα συνεταιρισμός μετρά σήμερα 90 μέλη και έχει διοχετεύσει περισσότερα από 500.000 ευρώ στην κοινωνία μας και σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Μέσα από το #SupportCY ενισχύθηκε ή και προβλήθηκε για πρώτη φορά το κοινωνικό πρόσωπο πολλών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα στηρίχθηκε και η επιχειρηματική βιωσιμότητα, ειδικά σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Η πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου #SupportCY έχει ήδη βραβευτεί από το αγγλικό περιοδικό Euromoney με το Excellence in Leadership και την προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο κατά την περίοδο της πανδημίας. Τότε, όπως και τώρα, η Τράπεζα μοιράζεται το βραβείο της ΟΕΒ για το 2020 στον τομέα κοινωνικής καινοτομίας με όλα τα μέλη του #SupportCY, το οποίο συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, αλλά και για την κάλυψη άλλων αναγκών της κοινωνίας μας. Προχωράμε τώρα στην απονομή των βραβείων καινοτομίας της ΟΕΒ. Να καλέσω στην σκηνή τον Υφυπουργό, Έρευνας, τον κύριο Κόκκινο, τον Αντιπρόεδρο της ΟΕΒ, τον κύριο Βάκη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, δόκτωρα Νικόλα Μαστρογιαννόπουλο, για την απονομή των βραβείων. Το βραβείο καινοτομίας για τον πρωτογενή τομέα απονέμεται στην εταιρεία Μελώνα. Παρακαλώ τον κύριο Στέλιο Στυλιανού, διευθυντή της εταιρείας, όπως παραλάβει το βραβείο.
Συγχαρητήρια. Αν θέλετε να μας απευθύνετε και το δικό σας χαιρετισμό. Γεια σας. Η διαδικασία του να καινοτομήσεις, ο δρόμος της καινοτομίας είναι μια μέρα χαράς, 10 μέρες στενάχωρες. Είναι μια νίκη, 10 ήττες. Όμως η κάθε νίκη, η δύναμη που έχει κάθε νίκη, η ενέργεια που σου δίνει, υπερνικά οτιδήποτε άλλο. Η σημερινή βράβευση είναι μια τέτοια νίκη και ευχαριστώ τους ανθρώπους της ΟΕΒ και ιδιαίτερα τον Κώστα Χριστοφίδη και τον Αντώνη Φραγκούδη που έχω γνωρίσει και προσωπικά μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν δουλέψει για αυτόν τον θεσμό. Σας ευχαριστώ. Το βραβείο καινοτομίας για τον μεταποιητικό τομέα απονέμεται στην εταιρεία Handispa. Παρακαλώ τον κύριο Ανδρέα Ιωάννου, ιδρυτή και διευθυντή της εταιρείας, όπως παραλάβει το βραβείο του. Παρακαλώ, κύριε Ιωάννου, αν θέλετε να μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Συγχαρητήρια κιόλας. Καλησπέρα σας. Είναι αρκετά βαρετό το βραβείο. Για μας είναι το πιο βαρισίμαντο βραβείο που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΕΒ για το θεσμό που έχει να επιβραβεύει τις κυπριακές καινοτομίες, γιατί είναι μια μεγάλη όθηση και δύναμη για τις στιγμές μοναξιάς που έχουν δουλέψει άνθρωποι για να ξεπεράσουν τα όρια τους, διότι η καινοτομία είναι να ξεπερνάς τα όρια σου και να περπατήσεις έναν δρόμο που δεν τον έχει περπατήσει κανένας και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και όταν φτάνει στο σημείο να επιβραβεύεσαι για αυτήν την προσπάθεια που μπορεί να διαρκέσει για χρόνια, είναι ό,τι καλύτερο για να συνεχίσεις και να νιώθεις ότι έχεις πετύχει κάτι σημαντικό. Επίσης, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα μου, που τα τελευταία 5 χρόνια πραγματικά έχουμε ξεπεράσει τον εαυτό μας. Και με αυτήν την βράβευση νιώθουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και για περισσότερες καινοτομίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το ευχόμαστε. Το βραβείο καινοτομίας για τον τομέα υπηρεσιών απονέμεται στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου. Παρακαλώ τον κύριο Γρηγορά, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, όπως παραλάβει το βραβείο. Παρακαλώ, πώς μας πείτε και εσείς δύο λόγια για την βράβευσή σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την ΟΕΒ και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για αυτήν την υπέροχη και ασφαλή εκδήλωση. Εμείς στην ΕΚΟ είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
για το βραβείο καινοτομίας των τομέων των υπηρεσιών, για το ECOS My Lab, ειδικά από έναν τόσο έγκριτο φορέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα της ECO, η οποία δούλεψε με πάθος, ώρες ατέλειωτες και με πίστη στο τελικό στόχο, για να δημιουργήσει το ECOS My Lab, όσον και τους συνεργάτες μας της CRM. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να εγούμαστε τεχνολογικά στον τομέα με τον οποίο, στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το βραβείο καινοτομίας για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα απονέμεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρακαλώ τον κύριο Σπύρο Θεοχαρίδη, ειδικό επιστήμονα έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο. Παρακαλώ, κύριε Θεοχαρίδη, να μας απευθύνετε το δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα. Εκ μέρους της ομάδας θέλω να ευχαριστήσουμε την ΟΕΒ και το ΙΔΕΚ για την ανάθεση αυτού του βραβείου για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω ότι απόψε θα παραλαμβάνει το βραβείο κανονικά ο Γιώργος Μακρύδης, που ήταν ο άνθρωπος με τις ιδέες για το συγκεκριμένο βραβείο. Δυστυχώς, λόγω εγκαταστάσεως δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ευχαριστίες επίσης θέλω να δώσω στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την άψογη συνεργασία των τελευταίων χρόνων και για την ένταξη της πλατφόρμας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Και κλείνοντας, να αναφέρω ότι η ομάδα που ανέπτυξε την πλατφόρμα είναι ο υποφαινόμενος, ο Μάριος Κυνηγός, ο Γιώργος Μακρύδης και ο καθηγητής Γιώργος Γεωργίου. Και ευχαριστίες στην Κατερίνα Μαξούδη και στον Ανδρέα Λιβέρα για την υποστήριξη στο έργο. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Τώρα. Συνεχίζουμε με το βραβείο κοινωνικής καινοτομίας. Απονέμεται στην Τράπεζα Κύπρου, δημόσια εταιρεία. Παρακαλώ τον δόκτορα Χάρη Πουαγκαρέ, αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου, όπως παραλάβει το βραβείο. Μας απευθύνετε και εσείς δύο λόγια για το βραβείο σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ευχαριστούμε την ΟΕΒ και το ΙΔΕΚ για την αποψινή βράβευση και παραλαμβάνω αυτό το βραβείο εκ μέρους και των 90 μελών του δικτύου SupportCY που πραγματικά τους τελευταίους 10 μήνες περίπου έχουν δώσει την ψυχή τους για αυτή την προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή καινοτομεί και πρωτοπορεί, διότι αποσκοπεί στη δημιουργία και στην ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου, που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ουσιώδης και θεμελιώδης υποδομή για την κοινωνία μας και την οικονομία του τόπου. Σας ευχαριστώ όλους και stay safe. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παρακαλώ να παραμείνετε για μια ομαδική αναμνηστική φωτογραφία. Παρακαλώ και όλους τους νικητές του διαγωνισμού, όπως προσέλθετε για τη φωτογράφηση, κρατώντας όλες τις αποστάσεις βεβαίως. Thank you.
Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υφυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της ΟΕΒ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την απονομή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας. Και τώρα έφτασε η στιγμή για την απονομή των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας θα απονείμει για 13η συνεχή χρονιά τα βραβεία έρευνας σε Κύπριους ερευνητές, οι οποίοι διέπρεψαν με το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο σε διεθνές επίπεδο. Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, βραβείο διακεκριμένου ερευνητή και βραβείο νέου ερευνητή. Ακολουθεί μια σύντομη προβολή για τους νικητές των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας που θα βραβευθούν. Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, η ΔΕΚ, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση των άριστων επιδόσεων στον τομέα της έρευνας, το ΙΔΕΚ καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου Κυπριακού Βραβείου Έρευνας. Βασικός στόχος του βραβείου είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας νέων και έμπειρων ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνούς επίπεδου επιστημονικά αποτελέσματα. Η έρευνα αφορά όλους τους επιστημονικούς κλάδους και έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία, την ανακάλυψη, την καινοτομία και την κατάληξη σε εκείνα τα επιτεύγματα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και στην ανάδειξη των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και τάσεων. Η σύνθεση του γλυπτού του Κυπριακού Βραβείου Έρευνας είναι εμπνευσμένη από τον έλικα του DNA, σύμβολο της αέναης ανέλυξης προς την ευρύτερη επιστημονική σκέψη και στοχασμό. Παραπέμπει εμβληματικά στην ατέρμονη ερευνητική προσπάθεια και μόχθο των επιστημόνων, καθώς και στις προσωπικότητες και τις επιτυχίες τους. Στην τρισδιάστατη απόδοση, η κίνηση και η πλαστικότητα του σχήματος συντίθεται με την ανθρώπινη φιγούρα. Ο άνθρωπος, η επιστήμη και η έρευνα απεικονίζονται μαζί στην εκπληκτική δυναμική τους πορεία, αναζήτηση, όραμα, στόχο και επιτυχία. Το γλυπτό για το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας διακεκριμένος ερευνητής διαφοροποιείται με το πρόσθετο εμίδι τυβαίνου στοιχείο. Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας στη θεματική ενότητα Επιστήμη Ζωής και την κατηγορία Διακεκριμένος Ερευνητής 2020 απονέμεται στον καθηγητή Λεόντιο Κοστρίκη. Ο καθηγητής Κοστρίκης είναι διακεκριμένος ακαδημαϊκός με παγκόσμια συνεισφορά στις επιστήμες ζωής, πρωτοπόρος στο πεδίο της ιολογίας και στη μελέτη της ανθρώπινης γενετικής πάνω στις σοβαρές μολυσματικές ασθένειες, με σημαντική έρευνα, μεταξύ άλλων, στην παγκόσμια μοριακή επιδημιολογία της λίμωξης HIV-1, καθώς επίσης και στον μοριακό εντοπισμό κορονοϊών. Από τους πλέον καταξιωμένους επιστήμονες της Κύπρου, έχει διαγράψει πολυσήμαντη συνεισφορά τόσο στην επιστήμη και την κοινωνία του τόπου, όσο και διεθνώς, και αποτελεί έμπνευση για τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες της Κύπρου. Ο Λεόντιος Κοστρίκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και επικεφαλής του ΕΚΙ Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η επιστημονική του έρευνα επικεντρώνεται στη μελέτη των ανθρώπινων γενετικών και υλικών παραγόντων που ευθύνονται για τις μεγάλες παγκόσμιες απειλές μολυσματικών νόσων στον άνθρωπο. Θεωρείται ως ένας από τους πρωτοπόρους και κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο για τον καθορισμό του ρόλου της ανθρώπινης γενετικής στη μετάδοση του HIV-1 και την εξέλιξη της ασθένειας του AIDS, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και μια μέθοδο για την μοριακή ανίχνευση των κορονοϊών. Αποτελέσματα ερευνών του έχουν αξιοποιηθεί και πατενταριστεί, ενώ ο ίδιος έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις όχι μόνο από Κυπριακούς, αλλά και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Έως σήμερα έχει τιμηθεί για τον αντίκτυπο της έρευνας και συνεισφοράς του στην παγκόσμια υγεία με βραβεία και διακρίσεις. Πολύ σημαντική είναι και η παρουσία του καθηγητή Κοστρίκη στα σημερινά δρόμενα της χώρας μας ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον COVID-19 υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμο κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας στη θεματική ενότητα Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική και την κατηγορία Νέος Ερευνητής 2020 απονέμεται στον δόκτορα Κυριάκο Χατζηγιανακού. Ο δόκτορας Χατζηγιανακού δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στη θεωρητική πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Διαθέτει όχι μόνο σημαντική διδακτική πείρα, αλλά και αναρρύθμιτες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με μεγάλο αριθμό εταιρεών αναφορών.
Ο δόκτωρας Χατζηγιανακού είναι από τους προτεργάτες επίλυσης του μυστηρίου γύρω από την προέλευση του σπιν της ιδιοστροφορμής του πρωτονίου. Για περισσότερα από 30 χρόνια, το αναπάντητο αυτό ερώτημα αποτελούσε σωστό μυστήριο στην πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Η δε επίλυσή του προέρχεται από τον κύριο Χατζηγιανακού και την ευρύτερη ερευνητική ομάδα στην Κύπρο, χάρη στους αλγορίθμους, το λογισμικό και τις υπολογιστικές διατάξεις που ανέπτυξε. Ο κύριος Χατζηγιανακού αποτελεί μέρος μιας καταξιωμένης ερευνητικής ομάδας, η οποία με βάση το Πανεπιστήμιο Κύπρου μελετά την ισχυρή αλληλεπίδραση και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, επιτυχάνοντας σημαίνουσες συνεργασίες με κορυφαίους επιστήμονες του εξωτερικού. Είναι δε θετικό πως τα αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα του δόκτωρα Χατζηγιανακού δύναται να έχουν εφαρμογή και στην πειραματική πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας στη Θεματική Ενότητα Επιστήμες Ζωής και την κατηγορία Νέος Ερευνητής 2020 απονέμεται στην δόκτωρα Αναστασία Κωνσταντινίδου. Η δόκτωρ Κωνσταντινίδου δραστηριοποιείται στη μεταφραστική ογκολογία, ενώ διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση κλινικών μελετών που αφορούν ασθενείς με σάρκωμα και καρκίνο του μαστού. Με το έργο της, η δόκτωρ Κωνσταντινίδου συνδέει την εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πρακτική. Το προτινόμενο ερευνητικό της έργο στοχεύει στη βελτίωση όχι μόνο του προσδόκιμου επιβίωσης για ασθενείς με καρκίνο στην Κύπρο και αλλού, αλλά επιπλέον στην ποιότητα ζωής τους. Την ώρα που τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας παρουσιάζουν δραματική αύξηση στα ποσοστά του καρκίνου του μαστού την τελευταία 20ετία, έρευνες ακριβώς όπως αυτή της δόκτωρος Κωνσταντινίδου αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν αξιόλογο ρόλο. Η κυρία Κωνσταντινίδου έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με διεθνή ερευνητικά κέντρα καθώς και με τη φαρμακοβιομηχανία, ενώ διαθέτει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και έντονη παρουσία σε συνέδρια και επιστημονικές επιτροπές σε εθνικό αλλά κυρίως ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές ιατρικής με εξειδίκευση στην ογκολογία και μεταπτυχιακές σπουδές στη μοριακή βιολογία σε κορυφαία ιδρύματα, έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις και αποσπάσει πολλά βραβεία. Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας στη Θεματική Ενότητα Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την κατηγορία Νέος Ερευνητής 2020 απονέμεται στον δόκτορα Άγγελο Κασιανό. Το ερευνητικό έργο του δόκτορα Κασιανού επικεντρώνεται στην ψυχολογία της υγείας με έμφαση στην ψυχοογκολογία, τη συμπεριφορική ιατρική, τη δημόσια υγεία καθώς και τη χρήση των τεχνολογιών στην υγεία. Έχοντας πλούσιο και υψηλής ποιότητας συγγραφικό έργο, καθώς και αξιοσημείωτες συνεργασίες διεθνώς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θεωρεί βέβαιο τον αντίκτυπο που θα έχει η συνέχιση του έργου του κύριου Κασιανού τόσο στην πρόοδο της επιστήμης και την εκπαίδευση των νέων επαγγελματιών υγείας, όσο και στη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών υγείας. Ο Δ.Κ. Κασιανός έχει λάβει ως σήμερα πολυάριθμα βραβεία και υποτροφίες από πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2017 βραβεύτηκε από το US Department of State ως ένας από τους 100 νέους καινοτόμους ερευνητές της Ευρώπης. Το 2018 τιμήθηκε από την European Health Psychology Society με το βραβείο Early Career Award, ενώ 2 χρόνια νωρίτερα προσκλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μιλήσει για τις τεχνολογίες και τη χρήση τους στην υγεία, το λεγόμενο mHealth. Τα παραπάνω συνηγορούν στην αξιέπαινη πορεία ως νέου ερευνητή του δόκτωρα Άγγελου Κασιανού. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, καθώς και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΚΟ, πως προσέλθουν στη σκηνή για την απονομή των βραβείων. Το βραβείο έρευνα στην κατηγορία διακεκριμένου ερευνητή για το 2020 απονέμεται στο Δ. Λεόντιο Κοστρίκη, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου και ιδρυτικού μέλους της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Παρακαλώ, κύριε Κοστρίκη, όπως ήλθατε για να παραλάβετε το βραβείο σας.
Συγχαρητήρια, κύριε Κοστρίκη, αν μπορείτε να μας απευθύνετε και εσείς τον δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την υπέροχη εισαγωγή και το θαυμάσιο βίντεο. Επιθυμώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας ΙΔΕΚ για την επιλογή μου για το Κυπριακό Βραβείο Διακεκριμένος Ερευνητής 2020. Η εμπλοκή μου στην επιστήμη είναι ένα ταξίδι σχεδόν 4 δεκαετιών που με μετέφεραν από την Κύπρο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πίσω στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ με μεγάλους επιστήμονες, οι οποίοι διετέλεσαν δάσκαλοι, μέντορες και πηγές έμπνευσης στην επιστημονική μου καριέρα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Λόρεν Ντέι, Ντέιβιντ Χο, Τζον Μουρ και Κέισι Νικολάου, ο οποίος με πρότεινε επίσης και για αυτόν το βραβείο. Το επιστημονικά μου επιτεύγματα δεν θα ήταν εφικτά χωρίς τη συμμετοχή των φοιτητών, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και των συνεργατών μου, το όσο στο εργαστήριο μου στο Aaron Diamond Age Research Center του Πανεπιστήμιου Rockefeller στην Αμερική, όσο και στο τωρινό εργαστήριο μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη σύζυγό μου Νάτια, τα παιδιά μου Σοφία και Γιάννη, για την απεριόριστη αγάπη τους, αλλά και τη στήριξη και κατανόησή τους στο επιστημονικό μου έργο, το οποίο απαιτεί πολυάριθμες ώρες μακριά τους. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και ξανά συγχαρητήρια. Τώρα, το βραβείο έρευνα στην κατηγορία του νέου ερευνητή για το 2020 απονέμεται σε 3 θεματικές ενότητες. Στη θεματική ενότητα Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, το βραβείο απονέμεται στον δόκτορα Κυριάκο Χατζηγιανακού, μεταδιδακτορικό συνεργάτη στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριε Χατζηγιανάκου, να μας απευθύνετε και το δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ακαδημαϊκή μου σύμβουλο, καθηγήτρια Κωνσταντή Αλεξάνδρου, για την καθοδήγησή της, όπως επίσης και την ερευνητική μας ομάδα, που χωρίς τη συμβολή όλων αυτών που καταφέραμε δεν θα ήταν εφικτό, τους γονείς μου για τη συνεχή τους στήριξη σε όλη αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης τη γυναίκα μου και το γιο μου, που είναι πάντα δίπλα μου και με κατανοούν στις ώρες που αφιερώνω στην έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και συγχαρητήρια και πάλι. Στη θεματική ενότητα Επιστήμες Ζωής, το βραβείο απονέμεται στη δόκτωρα Αναστασία Κωνσταντινίδου, ακαδημαϊκό στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και παθολόγο-ογκολόγο στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντινίδου, όπως παραλάβετε το βραβείο σας. Κυρία Κωνσταντινίδου, να μας απευθύνετε και εσείς το δικό σας χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα.
Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βραβείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στους ασθενείς μας, στους ασθενείς με καρκίνο. Ιδιαίτερα στους ασθενείς της πατρίδας μας, που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε ένα πεδίο που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό και βεβαίως δεν έχει εύκολες απαντήσεις και εύκολες λύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ακαδημαϊκό μου σπίτι, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου για τη στήριξη, κυρίως όμως για τη δυνατότητα που μου δίνουν αλληλεπίδρασης με ακαδημαϊκούς, με ερευνητές, με κλινικούς γιατρούς που με περισσή ικανότητα και ταπεινότητα παράγουν υψηλού επίπεδου ερευνητικό έργο που τιμά τη χώρα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους θεσμούς συνεργάτες που μοιράζονται μαζί μου το πάθος για την έρευνα και τέλος την οικογένειά μου. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που χάραξαν για μένα το δρόμο με το παράδειγμά τους, το Σάβα και την Παναρετή Κωνσταντινίδη, τα παιδιά μου και το σύζυγο που στέκονται πολύτιμοι συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι, επειδή είμαι η μόνη γυναίκα σήμερα εδώ, τα επόμενα χρόνια να δούμε νέους ερευνητές και δύο γυναίκες να παραλαμβάνουν αυτό το βραβείο για την έρευνα, για τον καρκίνο, σε όλα τα πεδία της έρευνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη θεματική ενότητα Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, το βραβείο απονέμεται στο Δόκτωρα Άγγελο Κασιανό, ειδικό επιστήμονα έρευνας και Marie Curie Fellow τμήματα Ψυχολογίας και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρακαλώ τον Δόκτωρα Κασιανό, όπως παραλάβει το βραβείο του. Παρακαλώ να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για την βράβευσή σας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τους αξιολογητές για τη μεγάλη τιμή. Να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αλλού. Ιδιαίτερα την Μαρία Καρεκλά, η οποία με έχει προτείνει και για το συγκεκριμένο βραβείο. Να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν, τους εργαζόμενους για την απόψινή εκδήλωση. Και τέλος, θα ήθελα να πω ιδιαίτερες ευχαριστίες στους ασθενείς που έχουν συμμετέχει στις έρευνες μου όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι αν έχουμε όλοι έτσι τον άνθρωπο στο επίκεντρο μας, το ότι κάνουμε στην εργασία μας, θα προοδεύσουμε και γενικότερα σαν κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παρακαλώ οι βραβευθέντες να έρθετε στη σκηνή για την αναμνηστική φωτογραφία. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ η τελετή έχει φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για όλα όσα προσφέρετε στον τόπο μας. Ευχαριστούμε και τους απονεμητές. Κάπου εδώ η τελετή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε διαδικτυακά. Παρακαλώ, όπως παραμείνετε στις θέσεις σας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και συγχαίρω για άλλη μια φορά τους βραβευτέντες. Παρακαλώ, πρώτα, την πρώτη σειρά όπως εξέλθει στην έξοδο και μετά θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι για να μην υπάρχει συνωστισμός. Είναι και ο κύριος Κοστρίκης εδώ. Λοιπόν, η δεύτερη σειρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ακολούθως η τρίτη σειρά. Η τέταρτη. Η πέμπτη σειρά, παρακαλώ. Η έκτη σειρά.